Ανδρέα, καλώς μας ήρθες και πάλι. Καλώς σας βρήκα. Χαμός στο Survivor. Γίνεται λίγο χαμούλης η αλήθεια. Το περιμέναμε βέβαια. Το βλέπω αρκετά, ναι. Τώρα την τελευταία εβδομάδα το χάσει. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει και εγώ κάποιες ζητήσεις. Απλά πιστεύω ότι η παραγωγή έχει μιλήσει με αρκετά άτομα και προσπαθεί ανάλογα τις εξελίξεις να συνδέσει ένα puzzle και όποιον τον χρειαστεί να. Αν τον καλέσει. Όποιον πάρει ο Χάρος. Όποιον πάρει ο Χάρος, ναι. Ο Χάρος πήρε δρόμο σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα το παίζει στοίχημα του Survivor, τον εγκίνητο του Survivor. Είναι νωρίς η αλήθεια είναι. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Βασάλος έχει πάρα πολύ καλές κριτικές μέχρι τώρα. Ίσως να χρειάζεται να ανέβει και λίγο αγωνιστικά για να χτυπήσει το τελικό. Από εκεί και πέρα θεωρούσα ότι και ο Μάριος είναι από τα φαβορί, αλλά, ναι, αλλά πλέον με τις εξελίξεις που έχουν προηγηθεί τις τελευταίες 15-20 μέρες και τα λοιπά. Θα του στοιχήσει, λες αυτό. Θα του στοιχήσει σίγουρα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν του έχει στοιχήσει. Δεν του στοιχήσει. Είναι ακόμα δηλαδή, χαλαρά τα πράγματα. Δηλαδή όλο το πήρε η Καρολίνα πάνω της, θεωρώ. Είναι ακόμα χαλαρά τα πράγματα. Πρώτα θεωρώ υπάρχει ένταση στην εξέλιξη αυτής της σχέσης. Εχθές είδαμε ένα έπαθλο επικοινωνίας. Αρχίζει λίγο ο κόσμος να το βλέπει πιο καλό ότι υπάρχει ουσία σε αυτό. Ναι, ισχύει. Οπότε αν δέσει σαν ένα ωραίο έτσι story, πιστεύω ότι ίσως αυτό και να τον μην τον επηρεάσει το Μάριο. Εγώ αυτό αισθάνθηκα. Ο Μάριος. Έξυπνος, ναι. Ήτανε, ποιος είναι, είναι πιο έξυπνος. Πολύ έξυπνος. Ο Μάριος ή η Καρολίνα απ' έξω. Δεν ξέρω καθόλου τι γίνεται, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι από τη μεριά του Μάριου τουλάχιστον ένα φάουλ στο χειρισμό του. Εκείνη τη στιγμή, όταν είχε βγει, εννοείς που κράτησε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, σαν να έβγαλε τον εαυτό του απ' έξω από αυτό. Ναι, και επειδή το άλλο το άτομο ήταν φίλο από αυτά που ακούμε. Οπότε θεωρώ ότι ήταν λάθος και κάπου στην πορεία θα του στοιχήσει. Δεν μου λες αυτό που έκανε η Δαλάκα το post ότι πήρα επιτέλους στα χέρια μου το κινητό. Είναι σαν να λέει ότι εγώ δεν ήμουνα σε αυτό. Δηλαδή δεν ήμουν ένοχη στο κάτω-κάτω, δεν είχα πάρει εγώ τηλέφωνο. Άρα την πάτησε επειδή ήταν μαζί με την Ασημίνα. Ναι, και εντάξει, η παραγωγή για να διώξει άτομα από το παιχνίδι σημαίνει ότι έχει κάποιες. Χειροπιαστές αποδείξεις. Ναι, αλλά ακούγαμε ότι μπορεί ο Ατζούν να το αλλάξει αυτό, να τις βάλει ξανά μες στο παιχνίδι. Ναι. Τώρα φανταζούμε όχι μετά από αυτό το post, αλλά μπορεί όντως να πήγε και να προσπάθησε να τις μεταπίσει, να επιστρέψουν στο παιχνίδι και να μην δέχτηκαν οι υπόλοιποι παίκτες. Αυτό ακριβώς. Αυτές δεν νομίζω να πάνε όχι σε ενδεχόμενο επιστροφής. Απλά κατά πάσα πιθανότητα τα υπόλοιπα άτομα δεν θα το δέχτηκαν. Βέβαια. Άρα πιστεύεις ότι κάτι υπήρξε στην καθυστέρηση αυτών των ημερών. Ναι, ναι, σίγουρα κάτι προηγήθηκε. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι και τα άτομα που είναι μέσα με κάποιο τρόπο κάπως θα το έμαθαν. Οπότε. Με τον. Με κάποιο τρόπο γίνανε όλα. Ναι. Δηλαδή κάπου θα έδειξαν ότι δεν είμαστε και τόσο δεκτικοί στο να επιστρέψουν. Και εντάξει, μάλλον αυτή η αποχώρηση έγινε εξαιτία τη αντίδρασή του, θέλω να πω. Ναι. Ήταν τόσο μεγάλη αντίδραση εκείνη την ώρα που φαντάζομαι. Ακόμα και η παραγωγή να μην ήθελε να τις διώξει μετά από όλο αυτό που έγινε. Γιατί εκ των υστέρων μάθαμε κι εμείς την προϋπόθεση αυτή. Δηλαδή ότι τέθηκε ένας κανόνας πριν ταξιδέψουν όλοι ότι παιδιά, να ξέρετε ότι φέτος όποιος πιαστεί με κινητό, φεύγει. Ήταν το μοναδικό που είπε και ο Ατζούν ουσιαστικά στη συνάντηση που είχαν τα παιδιά πριν φύγουν. Ότι όποιος πιαστεί με κινητό τελείωσε. Ποιο Άδαμ έφαγε το μήλο, δεν τον θάψαμε.